Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα το Συνδικάτο Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ Μαγνησίας μετά την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Βόλου με την οποία αμφισβητείται η καταγγελία για 7 εργατικά ατυχήματα στην καθαριότητα, το πράσινο και τις τεχνικές υπηρεσίες από τις αρχές του 2017. Η καταγγελία έγινε χθες από το Συνδικάτο, το οποίο επέκρινε τη Δημοτική Αρχή Βόλου ότι δεν χορηγεί ήδη ατομικής προστασίας στο προσωπικό. Αντί η Δημοτική Αρχή να απαντήσει σοβαρά στην καταγγελία αυτή και να ενημερώσει και τους δημότες και τους εργαζόμενους τι μέτρα προτίθεται να πάρει, προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές όπως συμβαίνει σε άλλους δήμους, η Δημοτική Αρχή προτίμησε να εξαπολύσει μια επίθεση σε συνδικαλιστικά στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο νομό Μαγνησίας, μάλιστα με χαρακτηρισμούς που είναι ανεπίτρεπτοι. Θεωρούμε ότι ούτε τυχαίο είναι, ούτε συμπτωματικό. Είναι μια οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή να χτυπηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Έρχεται ο νέος συνδικαλιστικός νόμος που ετοιμάζει η κυβέρνηση και νομίζουμε ότι και οι δήμαρχοι σε αυτή την κατεύθυνση βάζουν το δικό τους λιθαράκι, επιτιθέμενοι με χαρακτηρισμούς σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο πεζοδρόμιο. Με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δήμου Βόλου, εξαπολύεται προσωπική επίθεση στη γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Μαγνησίας, Εύη Καριδάκη, ενώ αμφισβητείται ανοιχτά η καταγγελία της για 7 εργατικά ατυχήματα από τις αρχές του χρόνου. Είναι καταγραφή που έχει γίνει από την επιθεώρηση εργασίας. Δεν είναι στοιχεία στον αέρα. Ούτε θα χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοι, φαντάζομαι, στοιχεία που δεν έχουν επίσημη βάση. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι αυτά που έχουν καταγραφεί. Μην έχουμε και άλλα που έχουν κρυφτεί κάτω από το χαλί. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, που μπορεί να είναι κάποιο μικρό ατύχημα μεν στη δουλειά και του λένε άστο, μην πας, θα το τακτοποιήσουμε εμείς, και συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς λέμε για αυτά που έχουν καταγραφεί και είναι ήδη 7. Και να θυμίσω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε 7 νεκρούς τους τελευταίους μήνες και 29 τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν χρειάζεται να συνεχιστεί αυτός ο μακρύς κατάλογος. Και προειδοποιούμε, και αντί να υπάρχει μια σοβαρότητα και μια υπεύθυνη απάντηση, προτιμάει τις ύβρις.